Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι σου δήλωσε ο σύντροφος της Αμάντας. Θα το δούμε και αυτόν. He's so talented, very professional. I was very nervous. Amanda wasn't nervous at all. I think she will perform even better than last time. You know, she always supports me and she's very humble and down to earth. I hope she can enjoy every second of it. And then I can see her again. Amanda has been great and I did not worry that she would not be great, but it's very good to see her on the stage do the performance that she's practiced so much on. She's very bad at making decisions sometimes. If she's an artist in every way. I'm super proud. I love Amanda's voice and her honesty, and I think she's a fantastic artist. Είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε να χαμογελάει όταν ο σύντροφός της είναι δίπλα της και μιλάει για εκείνη. Χαλαρώνει τελείως μας. Πόσο σημαντικό είναι να είναι σε μια τέτοια στιγμή ο άνθρωπός σου δίπλα και να έχεις να του πεις και αυτά που σε στεναχωρούν, που σε προβληματίζουν. Και δείτε νοοτροπία τώρα. Πριν από κάποια χρόνια, Φωτεινή μου, ο σύντροφος της κοπέλας, η οποία θα είναι τραγουδίστρια, θα κρυβότανε, θα υπήρχε το κυνηγητό. Έχουν αλλάξει εποχές. Που τώρα θα ήταν και περίεργο σε μια τέτοια περίοδο, όταν έχουμε και την συμμετοχή της Ουκρανίας, να υπήρχε σταριλίκι και προφυλάσσω την προσωπική μου ζωή και είμαι ντίβα και κυνηγήστε να με ψάξετε, να βρείτε να μιλήσει αυτός. Πώς έχει αλλάξει η εποχή. Είναι και λίγο η άγνοια που μπορεί να έχει η Αμάντα, με την καλή έννοια το λέω, που είναι στα πρώτα της βήματα έτσι όσον αφορά την ελληνική σκηνή. Το Τωρίνο έχει τόσο εξοχή, ρε παιδιά. Μπράβο. Ούτως δηλαδή τώρα αυτό είναι το ξενοδοχείο που μένουν, για να καταλάβετε. Είναι το ξενοδοχείο που μένει ο Θάνος. Τι? Όχι. Τι είναι αυτό που έχει τόσο εξοχή εκεί? Να σας πω, δεν είμαστε στο Τωρίνο. Είχαμε βγει έξω από το Τωρίνο, μία ώρα έξω από το Τωρίνο, καθώς έπρεπε να δώσω εγώ ημερήσια αναφορά καθημερινότητα Σαμάντα σε σένα, Γιώργο. Οπότε τη είπα, δεν θα κάνεις τίποτα αν δεν είμαι εγώ δίπλα σου. Και χθες ήταν η μέρα ξεκούραση. Πήγανε στο κάστρο αυτό δηλαδή. Έξω. Ναι, πήγανε στο κάστρο τώρα. Την περιοχή μου την είπανε, τη λέγαμε, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν τη θυμάμαι. Σεντόνι. Αλλά είναι έξω από το Τωρίνο αυτό και είναι μια πολύ όμορφη περιοχή εκεί πέρα με κάστρο και με πολλά εινοποιεία. Κάνανε και μια έτσι γευσυγνωσία κρασιού μαζί με. Ωραία.